Ο αρχιάδημος Αλέξανδρος Παπάγος, που τον βλέπουμε εδώ, πρώτο αριστερά, ήρθε ο ίδιος στο μέτρο από τη Σιπήρου και αφού είδε από κοντά την κατάσταση, αποφάσισε μετά από σύσκεψη τη συνέχιση των επιχειρήσεων μέσα στο έδαφος της Βορείου Ηπείρου. Οι εφημερίδες της εποχής γράφουν τα σημαντικά γεγονότα για την Μοσχόπολη που απελευθερώθηκε από το Τρίτο Σώμα Στρατού στις 30 Νοεμβρίου και όλες τις άλλες επιτυχίες. Ενώ κάτω παρουσιάζεται ένθετο μέσα σε μια εφημερίδα μια λιθογραφία της εποχής. Οι λιθογραφίες αυτές που παρουσίαζαν τα γεγονότα του έφους του 40 ήταν ουσιαστικά οι εφημερίδες των αγραμμάτων. Τις πουλούσαν σε πολύ χαμηλή τιμή και τις τοποθετούσαν σε σταθμούς, σε κουρία, σε νοσοκομεία, σε μέρη που σύχναζε καφενεία, σε μέρη που σύχναζε κόσμος, για να μπορούν αυτοί που δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις εφημερίδες να πληροφορηθούν τα γεγονότα που συνέβαιναν στο μέτωπο της Αλβανίας. Σε μια άλλη εφημερίδα εδώ, που έχουμε στις 5 Δεκεμβρίου για τις απελευθερώσεις στο Δέβρινο και των Αγίων 40. Επίσης το Αγιερόκαστρο ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία. Η εφημερίδα Ασύρματος ανακοινώνει εδώ ότι στις 8 Νοεμβρίου απελευθερώθηκε το Αγιερόκαστρο από το πρώτο σώμα στρατού.